γεγονό ότι η Τουρκία εντάσσει συνεχώ επιθετικά οπλικά συστήματα και μέσα στο δυναμικό τη, προκειμένου να ενεργήσει επιθετικά σε βάρος μας στο Αιγαίο, τα οποία λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών του διαμορφώνουν καινούργια δόγματα επιχειρήσεων από πλευρά τη περί και κατάληψη βραχονισίδων και μικρονήσων μα. Οι Τούρκοι είναι γνωστό ότι κατασκεύασαν το μην υποβρύχιο όχημα STM-500 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ειδικέ δυνάμεις και μπορεί να μεταφέρει έως και έξι άτομα αποσκοπώντας στη διενέργεια υποθαλάσσιας διείσδησης και προσγιάλωσης αυτών σε βραχονισίδα νησίδα νήσωμα στο Αιγαίο προκειμένου να προβούν σε ενέργειε για την κατάληψή τους. Ξεκινώντα το 2018, η Ναυτική Διοίκηση Ειδικού Πολέμου των ΗΠΑ άρχισε να αντικαθιστά τα εν οχήματα των SEALS, τα οποία ήταν σε υπηρεσία από τι αρχέ τη δεκαετία του 1980, με το MK11 Shallow Water Combat Subversible, ικανό να μεταφέρει 6 καταδρομής και να πλοηγείται σε βάθος 58 μέτρα με ταχύτητα 6 κόμβων, χάρη στου ηλεκτροκινητήρες που τροφοδοτούνται από μπαταρίες ιόντων λιθίου. Επιπλέον, αυτό το υποβρύχιο 4,5 τόνων διαθέτει σύστημα δρανειακή προήγηση, σώναρ υψηλή συχνότητα για την ανείχνευση εμποδίων και ναρκών και ηλεκτροοπτικό περισκόπιο. Τούτου λεχθέντο, οι Navy SEALs έχουν εκφράσει εδώ και καιρό την ανάγκη για ένα πραγματικό μεν υποβρύχιο για τι επιχειρήσει του. Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα Advanced Seal Delivery System ανατέθηκε στην North Rome Group τη δεκαετία του 1990. Ωστόσο, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δεν εγκατέλειψε την απόκτηση μιας τέτοιας ικανότητας και το 2016 ένα νέο πρόγραμμα με την ονομασία Dry Combat Submersible με πιο μέτριες προσδοκίες ανατέθηκε στη Lockheed Martin, η οποία ένωσε τις δυνάμεις της με τη βρετανική εταιρεία M-Subs, ειδική στα υποβρυχία. Βασισμένο στο s 351 της MSUBS και παρόλο που και αυτό έχει επιπρόσθετα κόστη και καθυστερήσεις, αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί πολύ σύντομα. Με μήκος 12 μέτρων, για εκτόπισμα 28 τόνων, το DCS μπορεί να φιλοξενήσει 8 πλήρως εξοπλισμένους καταδρομής, εκτός από έναν πιλότο και έναν πλοηγό σε περιβάλλον υποποίηση. Η αυτονομία του θα ήταν μεγαλύτερη από 24 ώρε. Τέλο, είναι εξοπλισμένο με μια σειρά διαφορετικών αισθητήρων όπω σόναρ, ηλεκτρονικά αντίμετρα, επικοινωνίες κλπ. Η Ελλάδα μέχρι στιγμή στηρεί αμυντική στάση στο Αιγαίο, ωστόσο δύναται σε μικρό χρονικό διάστημα να εξοπλιστεί από τι ΗΠΑ με ανάλογο υποβρύχιο όχημα, προκειμένου να αποκτήσει δυνατότητα, εφόσον απαιτηθεί, ανάλογη ενέργεια στα μικρασιατικά παράλια και στι τουρκικέ βραχονισίδε. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.